Ήδη το φθινόπωρο έχει δείξει το πρόσωπό του, γεγονός που μας θυμίζει το χειμώνα που ακολουθεί και φυσικά το καυτό θέμα της θέρμανσης. Πάντως, ό,τι αφορά στα σχολεία του Δήμου Ξάνθης, φαίνεται ότι τουλάχιστον έως και τα Χριστούγεννα το πετρέλαιο είναι διασφαλισμένο και έτσι τα παιδιά δεν θα παγώσουν σκυμμένα στα φρένια τους. Πρόβλημα δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα. Βέβαια, όπως όλο το δημόσιο, όπως κάθε οικογενειάρχης, έτσι και εμείς έχουμε περικοπές δαπανών και προσπαθούμε με όλα τα χρήματα αυτά τα οποία μας έρχονται να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θέλω να ξέρετε ότι η παιδεία για όλους μας, για την Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα για τον Δήμαρχο, αποτελεί πρωταρχικό, αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Ο Δήμος μέσω της ΣΑΤΑΣ σχολείων μας στηρίζει απόλυτα. Έχουμε εκμεταλλευόμενοι τα πεντάμινα, αν θυμάστε, τα σχολεία τα έχουμε βάψει σχεδόν όλα. Όπου χρειάζονται κατασκευαστικές παρεμβάσεις, τις πραγματοποιούμε μέσω της τεχνικής υπηρεσίας, της διεύθυνσης. Και θέλω να πω ότι εσείς καλύτερα ξέρετε από μας και εμάς μας ενδιαφέρει η γνώμη, η κοινή γνώμη. Νομίζω ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής, τα πάμε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άμεσα όμως υπογράφονται και οι συμβάσεις για τις καθαρίστρες προκειμένου να λάβουν τα καθήκοντά τους και έτσι και αυτό το θέμα ήδη δρομολογείται. Σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο, οι συμβάσεις των καθαριστριών, όλων των καθαριστριών, θα ανανεωθούν για ένα έτος ακόμα και όπου να είναι αρχίζω να υπογράψω τις συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ τους, συμβάσεις έργου είναι. Βέβαια, μπορεί το θέμα της θέρμανσης και της καθαριότητας να μην απασχολούν τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης και φυσικά τους γονείς. Ωστόσο, ζητούμενο παραμένει το τι θα γίνει με τη φύλαξη των σχολείων, αφού οι σχολικοί φύλακες τέθηκαν εν μια νυχτή σε διαθεσιμότητα, αφήνοντας τα παιδιά και τις σχολικές δομές έρμεα κάθε επιτηδίου.